Το αντιαιρετικό κίνημα σας προσκαλεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 1996 στο ξενοδοχείο Caravel στις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της όλης πορείας του κινήματος, οικονομικός απολογισμός και παράδοση καθηκόντων και εσόδων στην προσωρινή διοικούσα επιτροπή. Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου. Προγραμματισμός για την πορεία του κινήματος το 1997. Παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου για το ΚΕΦΕ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν στον αντιαιρετικό αγώνα. Υπογραφή του καταστατικού από όλους τους επιθυμούντες παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα τιμηθεί η Αγία Μνήμη του πατέρα Αντωνίου Ελευζόπουλου. Είσοδος ελεύθερη. Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 1996, ξενοδοχείο Caravel, στις 8 το βράδυ. Γεια σας φίλοι και φίλες. Επήγε το ρεπορτάζ. Μια εκπομπή η οποία θα μπορούσε να έχει τον τίτλο «Η Δεσποινής Α». Ναι, ναι. «Η Δεσποινής Α». Είχα την μεγάλη ευκαιρία και του χρωστώ πάρα πολλά. Χρωστώ άλλωστε πάρα πολλά από χρόνια στον εδώ διευθυντή του Ελευθέρου Ρεπορτάζ και συνάδελφο από τα φοιτητικά χρόνια εδώ και 30 περίπου χρόνια, τον κύριο Κώστα Παναγιώτου, ο οποίος κάνοντας ένα άλλο ρεπορτάζ βρέθηκε και στο ΚΕΦΕ, όπου σήμερα στην Ένωση Κώστα, τον ξέρω να τα αποκριτώ νομίζω, Ακαδημίας, έδιναν συνέντευξη οι εκεφύτες. Τα παιδιά είχαν πάρει καλέσει και κάποιον γραφολόγο εκεί πέρα με θέμα τις υπογραφές που είχαν βάλει και είχαν φτάσει αυτές οι υπογραφές στην νομαρχία της Αττικής. Εκεί παρουσιάστηκε η πρόεδρος του ΚΕΦΕ, του Κέντρου Φημοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, πιο κέντρο, και όλα αυτά τα είπε ο Αγγελής, τα λένε και ο κόσμος, αλλά πάνω απ' όλα φίλοι και φίλες, τα είπε και η γαλλική δικαιοσύνη, όπου η κυρία Α, κυρία Διαμαντάρα είναι εκεί πρόεδρος, η οποία μιλούσε και κάθε φράση μας έκανε ένα α. Τουλάχιστον ας μάθει να μιλάει η κοπελίτσα, να μην βγαίνει, γιατί είναι και αντιπαθητική έτσι, ενώ είναι μια όμορφη κοπελιά, σχετικά όμορφη βέβαια, αλλά με εκείνο το α, τι να σας πω, μας άγχωσε. Μας άγχωσε προσπαθώντας να υπερασπίσει πράγματα τα οποία δεν υπερασπίζονται, αγνοώντας καταστάσεις. Βέβαια ο Κώστας Παναγιώτου, ο δικός μας εκεί άνθρωπος, ο διευθυντής και η μεγάλη ψυχή του Ελευθέρου Ρεπορτάζ του σταθμού, της έκανε τη ζωή της, όπως λέει και ο λαός, ποδήλατο. Και προσπάθησε να μας πει, είχαν καλέσει και κάποιον γραφολόγο εκεί πέρα, ο οποίος μας είπε τις απόψεις του, βάζεται τις έδωσε, τις κατέθεσε, μας είπε ότι 1200 υπογραφές είναι ίδιες, απόψη του είναι και εμείς γραφολόγοι είμαστε και εγώ γραφολόγος είμαι, όπως τα ξέρετε, είμαι στον επίσημο κατάλογο του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είμαι μέλος της Γαλλικής Γραφολογικής Εταιρείας, έχω κάνει σπουδές γραφολογίας και άλλα πολλά. Η άποψη ήταν του κυρίου αυτού γραφολόγου, του κυρίου Χαλκιά, ας πούμε. Εμείς μπορούμε να έχουμε άλλη άποψη. Άλλωστε από όλες αυτές τις υπογραφές οι 1200 βρεθήκανε, δεν ήταν και όλες οι άλλες υπογραφές, κάτω τον κύριο Χαλκιά πάντοτε, ο οποίος απορώ, ο οποίος είναι και δικηγόρος, ο κύριος Χαλκιάς. Και εδώ είμαστε, στα αεροσόλυμα όλοι, σε αυτήν, όπως λέει και η γραφή, περικούμε όλοι εδώ σε αυτή την πολιτεία. Δεν έχει καταλάβει τίποτα ο κύριος Χαλκιάς τι γίνεται με το ΚΕΦΕ, διότι είναι και δικηγόρος. Και ένας σήμερα νέος άνθρωπος, ένας δικηγόρος, νομίζω ότι πρέπει να πάρει κάποια θέση στα όσα γίνονται, στα όσα έχει ασχοληθεί η δικαιοσύνη, στα όσα έχουν καταγγελθεί, χωρίς να βγει άχνα. Και αυτά που βγήκε η κυρία, όπως θα δείτε και θα σας πει και ο κύριος Παναγιώτη τώρα, βγήκε η κυρία Α, κυρία Διαμαντάρα. Την κυρία Διαμαντάρα, από εδώ τη λέω εγώ κυρία Α. Βγήκε η κυρία Α και μας είπε ότι και αυτό που έγινε στη Γαλλία, μια χοντρή καταδίκη, 3 χρόνια φυλακή, ο πρόεδρος
της εκείς αντιολογίας, 3 χρόνια φυλακή για σε ανάμειξη σε ανθρωποκτονία και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα και άλλα. Και τι μας είπε απήντησε, ξέρετε, κυρία. Κυρία, μας απήντησε ότι ήταν πολιτική σκοπιμότης που υπήρξε καταδίκη από το δικαστήριο της Λιών. Πάει και γαλλική δικαιοσύνη. Βγάλαμε και την ελληνική δικαιοσύνη σκάρτη με τον κύριο Αγγελή. Βγάζουμε λοιπόν και τη γαλλική δικαιοσύνη τώρα και να βγάλουμε και το γερμανό καγκελάριο, ο οποίος απηγόρευσε, τους έβγαλε εκτός νόμου τους ανθρώπους του ΚΕΦΕ. Και βεβαίως εμείς επιμένουμε να λέμε για υπογραφές, να λέμε τα δικά μας, να λέμε. Αλλά περισσότερα πριν εγώ προχωρήσω, θα σας πει και ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος, ο καλός μου φίλος, ο Κώστας Παναγιώτου. Αλλά θα ήθελα να σας διαβάσω την απόφαση η οποία πέρασε έτσι στα ψηλά από κάποιες εφημερίδες της γαλλικής δικαιοσύνης, την οποία έστειλε με επίσημο τηλεγράφημα το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. ΑΠΕ, Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, Ρόιτερ. Η γαλλική δικαιοσύνη καταδίκασε σήμερα τον πρόεδρο της Εκκλησίας της Αντεολογίας στη Λιόν, Ζαν Ζακ Μαζιέ, σε φυλάκιση 1,5 έτους χωρίς αναστολή στο τέλος μιας δίκης για την αυτοκτονία ενός πρώην μέλους της οργάνωσης. Ο Μαζέ, ο οποίος δικαζόταν από δικαστήριο της Λιόν για απάτη και ακούσια ανθρωποκτονία, καταδικάστηκε σε φυλάκιση 3 ετών, από τα οποία οι 18 μήνες με αναστολή, και σε πρόστιμο 500.000 φράγκων, 25 εκατομμύρια δραχμές. Στη διάρκεια της δίκης, από τις 30 Σεπτέμβρη ως τις 8 Οκτωβρίου, ο εισαγγελέας είχε ζητήσει 3 χρόνια φυλάκιση με αναστολή και 500.000 φράγκα πρόστιμο για τον Ζαν Ζακ Μαζέ, ο οποίος κατηγορείται για το ρόλο του στην αυτοκτονία το 1988 ενός μέλους της οργάνωσης που εκπαραθυρώθηκε επειδή δεν μπορούσε να πληρώσει 30.000 φράγκα, 1,5 εκατομμύριο δραγμές, για μια θεραπεία εξαχνισμού. Είναι αυτές οι περίφημες θεραπείες όπου γίνονται με σάουνες, με χαπάκια, με κολπάκια και όλα τα άλλα συναφή, τα οποία βεβαίως η κυρία Α, κυρία Διαμαντάρα, εξέχασε επιμελώς. Αλλά φίλοι και φίλες, το ΚΕΦΕ δεν τη γλιτώνει με καμία δύναμη. Σε όλη την Ευρώπη έχουν αγανακτήσει, ρίχνουν λεφτά, ξαναρίχνουν λεφτά, δεν πρόκειται να τη γλιτώσει. Και όποιος επιχειρήσει να τους καλύψει, θα τους καλύψει προσωρινά. Διότι στον τόπο τούτο οι απατεώνες και οι πλαστογράφοι και οι αιρετικοί δεν έχουν μεγάλη πέραση και μεγάλο δρόμο. Κώστα, η συνέχεια δικιά σου. Καλησπέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές. Κύριε Μιχαλόπουλε, επιτρέψτε μου, μια και συμμετέχω για πρώτη φορά σε εκπομπή που αναφέρεται στο ΚΕΦΕ, φυσικά δεν έχασα καμιά από τις προηγούμενες εκπομπές σας, να σας συγχαρώ θερμά, ειλικρινέστατα, για τους δυναμικούς, θρησκευτικούς και εθνικούς αγώνες σας κατά των αιρέσεων και κατά των υπόπτων οργανώσεων ή αποδεδειγμένα επικίνδυνων οργανώσεων κατά της Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης πίστης μας, κατά της Ελλάδος και γενικά εναντίον του τόπου μας. Επειδή ως ρεπόρτερ συνεχούς δράσεως βρίσκομαι ανάμεσα στη μάζα, στους λαϊκούς ανθρώπους, αλλά και κοντά σε επισήμους, θέλω με αυτή την ευκαιρία, αγαπητοί τηλεθεατές, να υπογραμμίσω σαν άνθρωπος που βλέπει, ακούει και μεταφέρει τις συγκινητικές τοποθετήσεις των απλών ανθρώπων, αλλά και των σπουδαίων, σημαντικών, πολιτικών και άλλων επισήμων για αυτή την αγωνιστική προσπάθεια, την οποία εδώ και 2 ολόκληρα χρόνια υπό την αιγίδα και την καθοδήγηση, την ελληνική, την ορθόδοξη καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντού μας, του κ. Μιχαλόπουλου, γίνεται από το σταθμό αυτό. Ναι, μια... αλλά σήμερα, αγαπητέ Κώστα, κέρδισε την παράσταση, ε. Σήμερα ήταν ό,τι έχω κάνει εγώ και ό,τι έχω βγάλει. Σήμερα με το θάρρος σου, γιατί εγώ ειλικρινά, εκεί είναι και άνθρωποι οι οποίοι, όπως ξέρεις, έχουν δώσει τα ονοματά μας, έχουν δώσει τις φωτογραφίες μας,
Δεν οροδούν προουδενός. Φόνης έχει κάνει σαν αντιολογία διεθνώς, άνθρωποι έχουν καθεί, έχουν εξαφανιστεί, θράσος απίθμενο έχουν. Δεν είδες τώρα να λέει τώρα και πολιτική σκοπιμότητα. Φτάσαμε και στη γαλλική δικαιοσύνη πολιτική σκοπιμότητα. Πολιτική σκοπιμότητα και ο Γερμανός καγκελάριος, πολιτική σκοπιμότητα και οι Γάλλοι και οι Εγγλέζοι και τα πάντα για, από την κυρία Α. Κατάλαβες. Γελάς, έτσι ήταν. Γελάω και πρέπει να γελάω γιατί ήμασταν. Σήμερα κέρδισε την παράσταση. Ευχαριστώ. Αλλά εγώ φοβόμουν, πώς δεν σου χυμίξανε. Δεν νομίζω ότι υπήρχε τέτοια δυνατότητα εκεί στο τέμενος της δημοσιογραφίας, στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά. Της οποίας είμαι και μέλος. Θα πρέπει να πω, αγαπητοί τηλεθεατές, ότι ήμασταν τυχεροί. Σημειωτέων ότι βρισκόμουν στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών για να πάρω μια συνέντευξη με υπουργό των Σερβοβόσνιων, ο οποίος ήρθε για να παρουσιάσει την ποιητική συλλογή του Κάραβιτς, του ηγέτου των Σερβοβόσνιων. Μετά την συνέντευξη, την αποκλειστική αυτή συνέντευξη, βγαίνοντας έξω, είδα ότι κάποιοι καμεραμάν όδευαν, ανηφόριζαν προς το δεύτερο όροφο, κάπου σε ένα δωμάτιο εκεί, σαν στα μουλαχτά θα λέγαμε, όπου όπως έμαθα επί τα πολύ λίγο θα δίνονταν συνέντευξη του ΚΕΦΕ. Φυσικά, κανονικά έπρεπε σαν τηλεοπτικό σταθμό, κύριε Μιχαλόπουλο, να προσκληθούμε εκεί. Δεν βρωμάει μπαρούτι η υπόθεση. Κανείς δεν μας προσκάλεσε και όταν δηλώσαμε, γιατί έσπευσαν έτσι με περιέργεια, με συνωμοτική διάθεση, ή μάλλον να μην είμαι υπερβολικός, συμβαίνει αυτό στη συνέντευξη τύπου, ρωτώντας μας τι εκπροσωπούσαμε, όταν τους είπαμε ότι είμαστε τηλετόρα, εξυπακούεται ότι αλαφιάστηκε. Δεν θα μπορούσαν να μας καλέσουν, αγαπητέ Κώστα, διότι όπως καταλαβαίνεις, και ο κύριος Χαλκιάς θα είχε απέναντί τον αγραφολόγο. Και αυτά τα οποία θα έλεγε θα είχε και έναν αντίλογο. Καλός ή κακός θα τον είχε τον αντίλογο. Και παραπέρα δεν ήταν και θέμα ότι ένας επιστήμονας και ένας γραφολόγος δεν μπορεί να λέει όταν πρέπει να γνωρίζει τον θόρυβο που έχει γίνει γύρω από ένα τέτοιο σωματείο, ανύπαρκτο σωματείο, και ανύπαρκτο σωματείο εννοώ σε αυτούς τους σκοπούς, όταν ξέρει ο κύριος Χαλκιάς, εκτός αν δεν διαβάζει εφημερίδες, ότι υπάρχουν καταδίκες στο εξωτερικό, ότι υπάρχουν διεθνείς κατακραυγή, ότι αποτελεί αίρεση, αλλά πάνω απ' όλα ότι αποτελεί θρησκεία. Το ομολόγησαν σήμερα, έτσι. Ο κ. Χαλκιάς, όταν είσαι ένας επιστήμον και ειδικός Έλλην δικηγόρος, και ο κ. Χαλκιάς είναι επιστήμον και Έλλην δικηγόρος, θα πρέπει και να σοβαρός έχει άνθρωπος. Και σοβαρός άνθρωπος, θα έπρεπε να είπε, να έλεγε ότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, μπορεί να έχει γραφολογικό ενδιαφέρον αυτή η υπόθεση, αλλά δώστε τη σε κάποιον άλλον, γιατί εγώ δεν μπορώ να αναλάβω μια τέτοια υπόθεση η οποία ξεκινάει από μια παραθρησκεία, ξεκινάει από μια αίρεση, ξεκινάει και έχω κι εγώ σαν δικηγόρος μπροστά μου κάποιες αποφάσεις ανωτάτων δικαστηρίων όπως είναι της Λιόν, και να ακούσει τώρα και να λέει πολιτική σκοπιμότητα. Πολιτική σκοπιμότητα. Και πάνω απ' όλα να έχουμε και το πόρισμα του Ιωάννη Αγγελή, ο οποίος δεν είναι κανένας πεταμένος εισαγγελέας, αλλά έτσι συνηθίσαμε να λέμε, ας πούμε, όταν είμαστε μπροστά. Έτσι λέγανε κάποτε για τον Σαρτζητάκη, και ο Σαρτζητάκης απεδείχθη εκείνος που ήταν εκ των υστέρων. Έτσι λένε και για τον Αγγελή σήμερα. Τώρα ο Αγγελής ένας αγγελέας, πώς γράφει ένας αγγελέας. Λέει περιστατικά σου. Και αυτό που σου είπε, αγαπητέ Κώστα, από κόμματα εφημερίδων βρήκε, έτσι. Και τα αποκόμματα των εφημερίδων τα είχαν αποκρυπτογραφήσει. Δεν το είπε σε μένα, αυτό ναι, το είπε σε ναι, κάποιον ναι. άλλον. Από κόμματα εφημερίδων, λέει, βρεθήκανε μέσα στα αρχεία του ΚΕΦΕ και τα είχαν αποκρυπτογραφήσει με κωδικούς αριθμούς. Κύριε Μιχαλόπουλε, θέλω να επισημάνω για ενημέρωση των τηλεθεατών μας ότι αυτά τα οποία συνέβησαν απόψε εκεί, αγαπητοί φίλοι, ήταν εξόχως αποκαλυπτικά. Ξεκινήσαμε να παρακολουθήσουμε μια συνέντευξη έχοντας βέβαια, για να είμαι ειλικρινής, τις μικρές μας προκαταλήψεις, διότι ανήκουμε στο άλλο στρατόπεδο. Όμως, υπεράνω όλων, είμαστε δημοσιογράφοι και θέλαμε να φωτογραφίσουμε και να μεταφέρουμε την αλήθεια. Βέβαια, από την πρώτη στιγμή που βρεθήκαμε σε αυτή τη συνέντευξη, όπου υπήρχαν πολλοί συνάδελφοι, αλλά υπήρχαν και πάρα πολλοί οπαδοί του ΚΕΦΕ, οι οποίοι μόλις έμαθαν ότι ήμασταν τηλετόρα, και όταν μάλιστα βάλαμε στο μικρόφωνο μας επάνω το σήμα της τηλετόρα, γίναμε κατά κάποιο τρόπο ή μη τι άλλο στόχος βλεμμάτων, κάποιων χαμόγελων ηρωνικών και όλων κλπ. Είχαμε λοιπόν, κύριε Μιχαλόπουλε, κύριε Γενική Διευθυντά, αλλά και αγαπητέ φίλε Γρηγόρη, που βρισκόμαστε τόσα χρόνια στις αγωνιστικές επάρξεις. Εδώ για τα ηρωνικά, να σε διακόψω, για τα ηρωνικά χαμόγελα, θα θυμηθώ κάτι το οποίο έλεγε ο Μακαρίτης, ο καθηγητής ο Βεζανής, για τα ηρωνικά χαμόγελα αυτών των οπαδών του ΚΕΦΕ.
θα θυμηθώ που έλεγε ο Μακαρίτης ο Βεζανής το εξής, ότι μας ενέκραν εμούσε και μας κατέκραν ευρωμούσε. Συνέχισε κόσμο. Τέλος πάντων, είμαστε συνηθισμένοι από αντίξουες περιστάσεις και από ειδικά περιβάλλοντα. Η συνέντευξη άρχισε και δεν, ενώ εμείς προβληματιζόμασταν τι θα ακουστεί εκεί, αλλά και ποια θέση θα πάρουμε. Θα ήμασταν οι ψυχροί δημοσιογράφοι με το μπλοκάκι που θα κατέγραφε τα γεγονότα, ή θα ήμασταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα υπογραμμίζαμε την παρουσία μας και τις θέσεις της τηλετόρα. Λίγαν συντόμως, πολύ γρήγορα διαπιστώσαμε ότι εκεί μέσα γινόταν μια προσπάθεια από προσανατολισμού. Συγκεκριμένα, από την αρχή μέχρι το τέλος σχεδόν φαίνονταν ότι ήταν διατηθειμένοι να μιλήσουν για το υπόμνημα που κατατέθηκε στην Ομαρχία με χιλιάδες υπογραφές και όπου ο κύριος γραφολόγος, ο ειδικός, είχε διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει ειδικός γραφολόγος, γραφολόγος. Ο γραφολόγος. Ναι, ναι, το λέω λέει μέσα. Κανείς ότι είναι. Ναι. Λένε κάποιοι γραφολόγοι, δεν το λέει και ο Σκαρκιάς, λένε ειδικός, δεν πάει ειδικός γραφολόγος, γραφολόγος είναι. Ναι. Δεν υπάρχει ειδική γραφολογία στην επιστήμη, υπάρχει γραφολογία, ας πούμε. Τώρα, αν θέλουν κάποιοι να λένε ότι είναι και ειδικοί γραφολόγοι, με γεια τους, με χαρά τους. Ακούγαμε λοιπόν ότι το υπόμνημα είχε ψεύτικες υπογραφές κλπ. Αλλά καμία κουβέντα για την ταμπακέρα, όπως λέμε, και ας μου επιτραπεί η έκφραση, αγαπητοί τηλεθεατές. Βέβαια, όπως υπογραμμίσετε κύριε Μιχαλόπουλε, σε μια στιγμή η πρόεδρος, η κυρία Διαμαντάρα, αναφέρθηκε και υπογράμμισε ότι το ΚΕΦΕ είναι μια θρησκευτική φιλοσοφία, η οποία πρεσβεύει μεταξύ των άλλων, όπως είπε, ότι και αγωνίζεται για τον άνθρωπο, ότι θέλει να διευκολύνει τον άνθρωπο να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του ανά πάσα στιγμή, ότι θέλει να το κάνει καλύτερο μέσα στο περιβάλλον του, ότι μπορεί να μελετά πιο αποτελεσματικά οτιδήποτε, να διαβάζει, να μπορεί να έχει καλύτερη επικοινωνία με το περιβάλλον και το απάβγασμα και η αποδόση να είναι ένα ελεύθερο όν. Μιλούσε λοιπόν για ένα ΚΕΦΗ το οποίο αγωνίζεται για να κάνει μια καλύτερη κοινωνία, που αγωνίζεται εναντίον των ναρκωτικών και νόμιζε κανείς ότι βρίσκεται σε ένα θρησκευτικό περιβάλλον που θύμιζε καθηγητικό σε μια Disneyland, όπως είπα εγώ. Ότι βρισκόταν εντός εισαγωγικών σε θρησκευτικό περιβάλλον, βρισκόταν. Μέχρι πρότινος, όπως ξέρεις, τους είχαμε εδώ πέρα και όπως τα γράφω και στο βιβλίο μου που κυκλοφορεί. Το Ερνούντο στο παρελθόν, από ό,τι θυμάμαι. Όχι το Ερνούντο, τον είχα εδώ πέρα τον Άλτο Γρατσία, ο οποίος είχε γίνει κίτρινος, πράσινος, μπλε. Και έλεγε, τι λέτε κύριε, εμείς είμαστε φιλοσοφική οργάνωση, φιλοσοφικό σωματείο. Τι λέτε, καμία δουθρησκεία, τι δουλειά έχουμε με τη θρησκεία. Και μετά τα ξεθάρεψαν τα παιδιά και βγήκαν ότι είναι και η θρησκεία. Τώρα όμως το ομολογούν. Λέγοντας ότι είναι και η θρησκεία, Κώστα μου, των θρησκειών. Καταλαβαίνεις, η τρέλα που έχει φτάσει, ας πούμε, η ψυχοπάθεια, η ψυχασθένεια τους που έχει φτάσει, η θρησκεία των θρησκειών. Και το σημαντικό, για να μην πω λίγο εγώ κύριε Μιχαλόπουλε, να μην κάνω κατάχρηση της ευκαιρίας αυτής να σχολιάσω το ρεπορτάζ, δεν διεπίστωσα καμία αναφορά στην έρευνα του κυρίου Αγγελή, του εισαγγελέα, στο πόρισμα έκθεση. Όχι. Και εκείνη τη στιγμή θεώρησα καθήκον μου, αγαπητοί τηλεθεατές, να αναλάβω την πρωτοβουλία, να ξεχάσω ότι πρέπει να είμαι ένας ήσυχος δημοσιογράφος και έγινα ένας ολίγων ζωηρός δημοσιογράφος, όχι όμως επικίνδυνος για την ησυχία, όπως πάρα πολλοί από τους οπαδούς προσπάθησαν να πούν. Άλλωστε είχαμε και μια κάμερα και έπρεπε να είμαστε και λίγο εμφαντικοί, γιατί το μικρόφωνο βρισκόταν πολύ μακριά. Τα λόγια νομίζω τα περισσότερα θα είναι. Ναι, φίλοι και φίλες, παρακολουθήστε την συνέντευξη, παρακολουθήστε την παρέμβαση. Την παρέμβαση, την άγρια παρέμβαση, το άγριο εντός εισαγωγικών. Τη τηλετόρα, του Κώστα Παναγιώτου, Και ειλικρινά τον θαύμασα σήμερα τον φίλο μου τον Κώστα, διότι είχε το θάρρος να είναι μέσα σε αυτή την φωλιά των λύκων, όπου βεβαίως ήταν άνθρωποι δικοί τους, που μπορούσαν να γίνει και κάποιο επεισόδιο, που μπορούσαν να σπάσουν και κάποια κάμερα, που μπορούσαν, πάρα πολλά μπορούσαν. Διαπιστώστε και απολαύστε από το πρώτο πλάνο την κυρία Α. Έναν πολύ γνωστό δικαστικό γραφολόγο, τον κύριο Γεώργιο Χαλκιά. Και πριν να σας παρουσιάσει εκείνος τα αποτελέσματα μιας μελέτης του, θα ήθελα να κάνω μια ιστορική αναδρομή στην όλη υπόθεση. Καταρχήν, γνωρίζετε όλοι ότι αυτή είναι μια συνέντευξη τύπου που οργανώνεται από το Κέντρο Εφηρμοσμένης Φιλοσοφίας Ελλάδος, το οποίο είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που λειτουργεί στην Ελλάδα εδώ και 13 χρόνια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, ευχαριστώ πολύ, αυτό το σωματείο αριθμεί αυτή τη στιγμή
χιλιάδες mail τα οποία κατά καιρούς έχουν εγγραφεί στους καταλόγους μας και πάρα πολλοί άνθρωποι, εκατοντάδες άνθρωποι έχουν βοηθηθεί από αυτό το σωματείο. Και αυτό γιατί η Σαϊεντολογία, που είναι η θρησκευτική φιλοσοφία την οποία πρεσβεύει το σωματείο μας, είναι πάρα πολύ αποτελεσματική. Είναι μια φιλοσοφία που αναφέρεται στον άνθρωπο, στο πώς μπορεί να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του ανά πάσα στιγμή, να είναι καλύτερο στο περιβάλλον του, να μπορεί να μελετά πιο αποτελεσματικά οτιδήποτε διαβάζει για οποιοδήποτε θέμα, να μπορεί να έχει πολύ καλύτερη επικοινωνία με τους γύρω του και επιπλέον και επιτέλους, γιατί αυτός είναι ο τελικός στόχος, να είναι ένα ελεύθερο «on». Ένα «on» που να μπορεί να αποφασίζει ανά πάσα στιγμή για τη ζωή του και να το κάνει αυτό αποτελεσματικά και επιτυχημένα. Αυτό λοιπόν είναι το κέφι εν ολίγης. Για να θυμίσω τώρα πώς φτάσαμε σε αυτή την εδώ τη συνέντευξη τύπου, να σας πω το εξής πράγμα. Τον Οκτώβριο του 1995 είχαν υποβληθεί στην Ομαρχία Αθηνών κάποιες καταγγελίες, υποτίθεται τουλάχιστον, ατόμων που ήταν πολίτες, Έλληνες, και οι περισσότεροι παρουσιάζονταν ως θύματα, υποτίθεται, του σωματείου μας, άτομα δηλαδή που είχαν οποιοδήποτε παράπονο με αυτό το σωματείο. Αυτό το υπόνοιμα λοιπόν που κατατέθηκε τότε στην Ομαρχία είχε, κατά τις δηλώσεις της Ομαρχίας, 4.250 υπογραφές πολιτών που ζητούσαν τη διάλυση του σωματείου. Πληροφορηθήκαμε την ύπαρξη αυτού του υπομνήματος σαν σωματείο όταν ξεκίνησε ένας διοικητικός έλεγχος από την Ομαρχία. Όταν λοιπόν ρωτήσαμε τα άτομα που διενεργούσαν το διοικητικό έλεγχο, μα καλά, μετά από 13 χρόνια πώς αποφασίσετε να κάνετε έλεγχο σε ένα σωματείο που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι έχει πολύ καλές σχέσεις με την κοινωνία. Τι ήταν αυτό που σας οδήγησε σε αυτόν τον έλεγχο? Η απάντησή τους λοιπόν ήταν ότι πήραμε αυτό το υπόμνημα με τις υπογραφές των ατόμων που ζητούσαν τη διάλυση του σωματείου και που είχαν παράπονα ή οτιδήποτε άλλο. Το πρώτο πράγμα, όπως καταλαβαίνετε, που κάναμε, όπως ήταν πλήρως φυσιολογικό, ήταν να ζητήσουμε να δούμε αυτό το υπόμνημα. Θέλαμε πάρα πολύ να δούμε αν αυτά τα άτομα όντως ήταν πρώην μέλη του σωματείου, ήταν δυσαρεστημένα, αν είχαν όντως κάποια συγγενικά τους άτομα στο σωματείο ή οτιδήποτε άλλο. Όμως η νομαρχία με διάφορες δικαιολογήσεις, και λυπάμαι που το λέω, δεν ήταν η πραγματική αιτία, ήταν δικαιολογήσεις, αρνήθηκε να μας δώσει αυτό το υπόμνημα. Και περιμέναμε για 7 ολόκληρους μήνες για να δούμε απλά πώς δείχνει αυτό το υπόμνημα. Τι ακριβώς υπάρχει μέσα σε αυτό. Αφού κατηγορούμασταν λοιπόν για κάτι, οφείλαμε να γνωρίζουμε, πιστεύω, και δεν ήταν δίκαιο, ποιοι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να διαλυθεί αυτό το σωματείο ή έχουν οποιοδήποτε παράπονο σε σχέση με τη Σαϊεντολογία και το κέφι. Δεν καταφέραμε λοιπόν να πάρουμε στα χέρια μας αντίγραφο αυτού του υπομνήματος μέχρι τον Οκτώβριο του 1996, ένα χρόνο δηλαδή μετά. Και αυτό έγινε αφότου συζητήθηκε στο αστικό δικαστήριο, στο πρωτοδικείο, συζητήθηκε η αίτηση που είχε κάνει ο Μάρτιος για διάλυση του σωματείου. Λάβαμε λοιπόν αυτό το υπόμνημα και σοκαριστήκαμε, για να σας πω την πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό. Σοκαριστήκαμε γιατί αυτό το υπόμνημα, που δεν περιείχε 4.250 υπογραφές για να αρχίσουμε από αυτό, περιείχε πολύ λιγότερες, πράγμα που θα εξηγήσει ο κύριος Χαλκιάς αργότερα. Αυτό λοιπόν το υπόμνημα παρουσίαζε το εξής, καταρχήν οφθαλμοφανές, ότι πολλές υπογραφές, μα πάρα πολλές υπογραφές, ήταν όμοιες. Έμοιαζαν τόσο πολύ μεταξύ τους, που ήταν σχεδόν σίγουρο για κάποιον που δεν έχει γραφολογικές γνώσεις, όπως εγώ για παράδειγμα, ότι μάλλον υπογράφησαν από το ίδιο χέρι. Μάλλον έγινε, τέλος πάντων, μια ενέργεια που δεν ήταν πάρα πολύ ηθική. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορούσαμε να επιβεβαιώσουμε κάτι αν δεν έχουμε τη γνώμη ενός ειδικού πάνω στο θέμα. Κάτι άλλο που προέκυψε από το υπόμνημα και μελετώντας απλά τα ονόματα και ψάχνοντας να βρούμε δειγματοληπτικά κάποια άτομα που είχαν υπογράψει, ποια ήταν η σχέση τους με το κέφι ή οτιδήποτε άλλο, ανακαλύψαμε λοιπόν ότι αρκετά από τα αφαιρόμενα ως υπογράφοντα άτομα ήταν ανήλικοι. Ανήλικοι βέβαια που δεν είχαν κανένα λόγο να γνωρίζουν την ύπαρξη του σωματείου ή πολύ περισσότερο να έχουν οποιοδήποτε παράπονο. Ένα πεντάχρονο παιδί, όπως γνωρίζετε, είναι πολύ δύσκολο να έχει παράπονο ή οποιαδήποτε να δυσανασχετεί για την ύπαρξη ενός φιλοσοφικού σωματείου που δεν το έχει δει ποτέ στη ζωή του. Κατά δεύτερο λόγο, ψάχνοντας σε αυτό το υπόμνημα, όπως είπα, δειγματοληπτικά, να δούμε τα άτομα που υπέγραφαν τι ακριβώς σχέση έχουν με το σωματείο, ανακαλύψαμε ότι σε διάφορες περιπτώσεις τα άτομα που φέρονταν ως υπογράφοντες δεν είχαν υπογράψει ποτέ αυτό το χαρτί. Και αυτό κατά δήλωσή τους. Δήλωναν οι ίδιοι λοιπόν ότι δεν έχουν δει ποτέ αυτό το υπόμνημα, ότι δεν έχουν υπογράψει ποτέ κάτι τέτοιο, ότι δεν γνωρίζουν την ύπαρξη του κέφι, ότι ποσό τους ενδιαφέρει αν εξακολουθεί να υπάρχει ή όχι, και τέλος πάντων ότι ουδέμια σχέση έχουν με αυτή την ιστορία. Ζητήσαμε λοιπόν από αυτά τα άτομα, αν έχουν την ευγενή καλοσύνη, να μας υπογράψουν και κάποια βεβαίωση, η οποία να αναφέρει ακριβώς αυτό. Δηλαδή θέλαμε να έχουμε και εγγράφους αυτήν ακριβώς τη δήλωσή τους, ότι δηλαδή δεν είχαν καμία σχέση με αυτό το κείμενο. Το αποτέλεσμα ήταν να πάρουμε κάποιες βεβαιώσεις στα χέρια μας, ατόμων που δήλωναν όντως ότι δεν έχουν υπογράψει αυτό το κείμενο και ότι δεν είχαν καμία τέτοια διάθεση να διαλυθεί το σωματείο ή οτιδήποτε άλλο.
Έχοντας λοιπόν αυτά τα στοιχεία στα χέρια μας, απευθυνθήκαμε σε έναν έμπειρο πραγματογνώμονα, τον κύριο Χαλκιά, ο οποίος είναι και γραμμένος στους καταλόγους και του Πρωτοδικείου και αντίστοιχα για τις ποινικές υποθέσεις και στην Αθήνα και στον Πειραιά, ο οποίος έχει 27 χρόνια πείρας στις γραφολογικές εξετάσεις. Του δώσαμε λοιπόν τις καταστάσεις αυτές που μας είχε δώσει η νομαρχία, μαζί με τις βεβαιώσεις των ατόμων που είχαν ήδη υπογράψει ότι ούτε μία σχέση είχαν με το υπόμνημα, και του ζητήσαμε να διακριβώσει επιστημονικά πλέον, εάν αφενός αυτές οι υπογραφές που υπήρχαν στις βεβαιώσεις των ατόμων ήταν σε αντιπαραβολή με αυτές που ήταν στην κατάσταση, αν ήταν γνήσιες ή πλαστές, πράγμα που ήταν πολύ εύκολο διαγνώσιμο φαντάζομαι για έναν ειδικό. Και το δεύτερο και πιο σκληρό ήταν να μελετήσει 110 καταστάσεις όπου υπήρχαν οι υπογραφές και να διαπιστώσει ποιες από αυτές ήταν όμοιες. Τα αποτελέσματα λοιπόν αυτής της έρευνας, που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, και αυτό γιατί από αυτές τις λεγόμενες καταγγελίες άρχισε όλη η υπόθεση με την ομαρχία, αυτά τα συμπεράσματα θα σας τα πει ο ίδιος ο κύριος Χαλκιάς. Με εντολή λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΦΕ έκανα αυτή τη γραφολογική εξέταση, σε αυτά που είπε η κυρία Πρόεδρος. Δύο ήταν τα σχέδια της έρευνας. Το πρώτο ήταν τα γνωστά πρόσωπα τα οποία είχαν ήδη υπογράψει προς το ΚΕΦΕ τις βεβαιώσεις αυτές με γνήσιες υπογραφές τους, δεν έχω κανένα λόγο να τις αμφισβητώ, και τα οποία βρέθηκαν στις διάφορες καταστάσεις και έγινε η συγκριτική αντιπαραβολή, διαπιστώθηκε εδώ ότι και τα 10 αυτά πρόσωπα δεν έχουν υπογράψει. Οι υπογραφές τους επί των καταστάσεων είναι πλαστές. Για τα υπόλοιπα πρόσωπα, το άλλο σκέλος της έρευνας αφορούσε στην συγκριτική αντιπαραβολή των υπογραφών των καταστάσεων, προκειμένου να διακριβωθεί εάν περισσότερες των δύο υπογραφών είχαν τεθεί από ένα συγκεκριμένο πρόσωπο, κατά περίπτωση. Είπε προηγουμένως η κυρία Πρόεδρος ότι ήταν κοπιώδης η προσπάθεια αυτή και φυσικά δεν ολοκληρώθηκε όσον αφορά στη διασταύρωση των καταστάσεων, διότι αυτό θα απαιτούσε τουλάχιστον από έναν άνθρωπο ένα χρόνο δουλειάς. Δεν ήταν δυνατόν επομένως να διασταυρωθούν οι καταστάσεις. Τα αποτελέσματα που θα ακούσετε αφορούν τις καταστάσεις μία προς μία, δηλαδή τις υπογραφές των καταστάσεων που περιλαμβάνονται σε μία κατάσταση, ξεχωριστά. Δεν έγινε διασταύρωση των καταστάσεων για να δούμε εάν και κατά πόσον υπάρχουν περισσότερα ή τα ίδια πρόσωπα τα οποία υπέγραψαν σε περισσότερες από μία καταστάσεις. Έτσι λοιπόν εξετάστηκαν από μένα οι καταστάσεις αυτές και οι υπογραφές των προσώπων που φέρονται από αυτόν για κάθε μία κατάσταση ξεχωριστά. Δηλαδή έπαιρνα κάθε μία κατάσταση, έβλεπα τις υπογραφές των προσώπων αυτών και τις εξήταζα συγκριτικά μεταξύ τους. Και έχω καταγράψει στην έκθεσή μου τα αποτελέσματα για κάθε κατάσταση ξεχωριστά. Δηλαδή, εάν σε αυτή την κατάσταση που φέρει τον αριθμό 1, ε1 είναι ελεγχόμενο 1, έχουν υπογράψει περισσότερες της μιας υπογραφές ένα πρόσωπο, κατά περίπτωση. Με αυτό λοιπόν τον τρόπο ενήργησα σε όλες τις καταστάσεις, είναι 112 καταστάσεις τελικά, οι οποίες περιέχουν 3.908 άτομα, εκ των οποίων έχουν θέσει υπογραφές τα 3.791. 117 άτομα δεν έχουν υπογραφές. Εκ των 3.791 ατόμων που έχουν υπογράψει, έχω διαπιστώσει ότι οι 1.259 υπογραφές έχουν τεθεί κατά περίπτωση από το χέρι ενός και του αυτού προσώπου. Πρέπει λοιπόν εδώ να σας πω, διότι δεν ήταν δυνατόν να επεκταθώ σε όλες τις περιπτώσεις, ότι στην έκθεσή μου έχω επισημάνει τις χαρακτηριστικότερες, τις οποίες θα σας δείξω αμέσως. Έχω φωτογραφίσει τα τμήματα αυτά των υπογραφών και τα έχω επισυνάψει στην έκθεσή μου σε φωτοτεχνικούς πίνακες. Για παράδειγμα, στην κατάσταση με αριθμό 46, οι υπογραφές έχουν τεθεί από ένα και το αυτό πρόσωπο. Μπορείτε να το διακριβώσετε σε αυτή την περίπτωση χωρίς να απαιτούνται ιδιαίτερες γραφολογικές γνώσεις, αρκεί να δείτε αυτόν τον πίνακα
και αν θέλετε έχω στη διάθεσή σας και την αντίστοιχη κατάσταση για να την εξετάσετε, για να δείτε ότι έχουν ληφθεί φωτογραφικά από εκεί. Ακόμα χαρακτηριστικότερο παράδειγμα είναι το παράδειγμα της καταστάσεως με αριθμό 100, όπου ολόκληρη η κατάσταση αυτή έχει υπογραφεί από ένα και το αυτό πρόσωπο. Εκατό. 25, 24 και 25 είναι οι αριθμοί των φωτοτεχνικών μου πινάκων. Αναφέρονται όμως στις καταστάσεις, στην κατάσταση με νούμερο 100, όπου όλες οι υπογραφές έχουν τεθεί δια της σειρός ενός προσώπου. Υπάρχουν βέβαια και άλλα μεμονωμένα παραδείγματα, όπως η κατάσταση με αριθμό 72, όπου οι υπογραφές έχουν τεθεί πάλι δια της σειρός ενός προσώπου. Υπάρχουν άλλες καταστάσεις οι οποίες φέρουν 2 υπογραφές, 3 υπογραφές, 4 υπογραφές δια της σειρός ενός προσώπου, 5 υπογραφές, ή και καταστάσεις οι οποίες φέρουν υπογραφές διαφορετικών προσώπων. Μπορεί τα πρόσωπα αυτά να υπέγραψαν. Δεν μπορώ να το εξακριβώσω αυτή τη στιγμή, διότι δεν είχα τη δυνατότητα να εξετάσω συγκριτικά τις υπογραφές των καταστάσεων που είχα στη διάθεσή μου. Αυτό ήταν ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να τελειώσει μέσα στον επόμενο χρόνο. Δεν ήταν δυνατόν να γίνει αυτό, διότι θα έπρεπε να εξεταστεί η μία υπογραφή με τις 3.790 και πάλι η δεύτερη με τις 3.789. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το έργο δεν θα ήταν δυνατόν να περατωθεί παρά σε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαν να γίνουν αυτή τη στιγμή γνωστά. Πήρα λοιπόν, επειδή είδα πράγματι ότι υπήρχαν σε όλες τις καταστάσεις, είναι ελάχιστες οι καταστάσεις που δεν έχω επισημάνει υπογραφές με το χέρι ενός προσώπου, πήρα και εξακρίβωσα από κάθε κατάσταση ποιες υπογραφές έχουν τεθεί με το χέρι ενός προσώπου και τα κατέγραψα στην έκθεσή μου. Είναι βέβαιο, θα το δείτε κι εσείς εάν θέλετε στη συνέχεια, και θα μπορούσα περισσότερες να βρω, ομολογώ δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση ότι ήμουν φιδωλός και αυστηρός στην έρευνα, εάν έβλεπα δηλαδή ότι παίζει κάποια περίπτωση, την άφηνα στην άκρη. Και έχω επισημάνει, έχω τσεκάρει τις πλέον χαρακτηριστικές που δεν μπορεί να αμφισβητηθούν. Επομένως, αυτή τη στιγμή από την έρευνα των καταστάσεων χωριστά έχει προκύψει ότι τουλάχιστον το 40% των υπογραφών που τέθηκαν έχουν τεθεί και τις σειρώς ενός προσώπου. Κατά περίπτωση. Κατά περίπτωση. Όχι από ένα πρόσωπο σε όλες. Κατά περίπτωση. Μπορεί να είναι πολλά τα πρόσωπα. Μπορεί να είναι 20, μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 30. Κατά περίπτωση. Αυτό να το σημειώσω. Ναι, και δεν έχω κάτι άλλο. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό που ήθελα εγώ να επισημάνω είναι το γεγονός ότι αφού πήραμε την γραφολογική έκθεση στα χέρια μας, όπως καταλαβαίνετε, θελήσαμε να μάθουμε από την ομαχία ποιο είναι το άτομο ή τα άτομα που υπέβαλαν αυτό το υπόνομα. Γιατί από την αρχή μέχρι τώρα δεν γνωρίζαμε από ποιο Έλληνα πολίτη κατατέθηκε αυτό το υπόνομα, ώστε να μπορούμε να δούμε ποιος έχει ποινικές ευθύνες πλέον για ένα έγκλημα του κοινού ποινικού δικαίου, όπως γνωρίζετε. Μιλάμε για πλαστογραφία κατά συρροή και ουσιαστικά μια προσπάθεια εξαπάτησης και του κοινού και των αρχών μέσω αυτού του υπομνήματος. Και στην προσπάθειά μας αυτή δυστυχώς δεν είχαμε καλό αποτέλεσμα, με την έννοια ότι η νομαρχία μέχρι στιγμής δεν μας έχει κοινοποιήσει ποιο είναι το άτομο το οποίο φέρεται ως αυτός που υπέβαλε το υπόμνημα. Γιατί θα είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Παρ' όλα αυτά, επειδή δεν μπορούσαμε να αφήσουμε κάτι τέτοιο έτσι, ουσιαστικά καταθέσαμε μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, κατά γνώστου πλέον, προκειμένου να αρχίσει μια έρευνα η οποία θα καταλήξει στο ποιοι είναι οι πλαστογράφοι και ποιοι είναι οι άνθρωποι που είχαν και την ιδέα αυτού του εφευρετήματος και ποιοι την υλοποίησαν, όπως καταλαβαίνετε. Στο υλικό που θα σας δοθεί μόλις ολοκληρωθεί η συνέντευξη τύπου, θα βρείτε και πλήρη την γραφολογική εξέταση του κύριου, την γραφολογική έρευνα και το πόρισμα του κύριου Χαλκιά. Θα βρείτε και τη μηνυτήρια αναφορά που έχουμε καταθέσει. Οπότε πιστεύω ότι θα είναι ένα πλήρες υλικό για να μπορείτε να κάνετε από εκεί και πέρα οποιαδήποτε περαιτέρω έρευνα.
Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον κάποιο να διαπιστώσει ποιο υπέβαλε αυτό το επώνυμα, ποιο έχει διενεργήσει τι πλαστογραφίε, ποιο ήθελε να δώσει μια άλλη εικόνα για το σωματείο. Στην πραγματικότητα η σωματολογία συνεχίζει να υπάρχει, είναι ευχής έργων που υπάρχει. Υπάρχουν πάρα πολλά άτομα που είναι ευτυχισμένα με την έννοια ότι υπάρχει αυτό το σωματείο στην Ελλάδα. Κάνουμε εκστρατείες κατά των ναρκωτικών κάθε εβδομάδα, ενημερώνουμε τα άτομα γι' αυτό, θέλουμε να φέρουμε ένα πρόγραμμα για την απεξάρτηση από τα ναρκωτικά στην Ελλάδα και συνεχίζουμε το έργο μας. Αυτό που είναι λυπηρό είναι ότι κάποιοι δεν θέλουν να γίνει ένα τόσο καλό έργο και χρησιμοποιούν μάλιστα τόσο εσχρά μέσα για να το πραγματοποιήσουν αυτό. Αυτό λοιπόν, περιμένουμε δικαιοσύνη και η ερώτηση σας. Θα ήθελα να συμπληρώσω πριν αρχίσουν οι ερωτήσεις σας. Ναι. Θα ήθελα να συμπληρώσω το εξής, ότι ήταν τόσο πολλά τα πρόσωπα που δεν ήταν δυνατόν να βρεθούν υπογραφές, γνήσιες υπογραφές, για να γίνει συγκριτική αντιπαραβολή. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, όπως αντιλαμβάνεστε. Διότι τότε θα μπορούσαμε να δούμε κατευθείαν ποια πρόσωπα έχουν υπογράψει και ποια δεν έχουν υπογράψει. Όπως για τα 10 αυτά που κατά τύχη βρέθηκαν. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κανένας διευθύνσεις και να αρχίσει τώρα να πηγαίνει έτσι σε όλη την Αθήνα και να ζητάει στην τάδε πολυκατοικία αν είναι ο τάδε και στην άλλη πολυκατοικία αν είναι ο τάδε και αν αυτός θελήσει και τα λοιπά να στέρξει σε αυτή όλη την ιστορία για να διαπιστωθεί και να πάρει δείγματα υπογραφής και τα λοιπά και τα λοιπά. Ίσως όλη αυτή η φιλοσοφία των καταστάσεων να οικοδομήθηκε ακριβώς σε αυτό τον αριθμό των προσώπων και στην αδυναμία της μεγάλης πόλης να βρει κάποιος όλους αυτούς τους ανθρώπους και να τους ρωτήσει εάν και κατά πόσον έχουν υπογράψει, όπως αντιλαμβάνεστε. Αλλά θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, τώρα που επευλήθη αυτή η μητήρια αναφορά, να κληθούν κάποια πρόσωπα εδώ μέσα και να ερωτηθούν, εν πάση περιπτώσει. Δεν έχει κληθεί κανένα πρόσωπο. Όχι. Τα 10 αυτά πρόσωπα τα οποία ερεύνησα εγώ, δεν έχω κανένα λόγο να μην πιστεύω ότι ανεφανίστησαν και υπέγραψαν. Διότι αν ήταν να μου υποβάλει ψευδή στοιχεία το ΚΕΦΕ, δεν θα μου είναι 10 πρόσωπα, θα μου είναι 500, 1000, 2000. Θα μου είναι για όλα. Θυμάμαι, είχε δύο ονομάσεις ο οποίος παρέθηκε στο μισοτελέα. Ήταν γύρω στις 100 στην πραγματικότητα αυτό δεν το έχουμε λάβει καθόλου. Δεν έχει γίνει γνωστό σε εμάς. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς τώρα σε μένα δεν έχει κοινοποιηθεί ως πρόεδρο του σωματείου. Εγώ το μόνο που ήξερα. Πόσες μαρτυρίες ξέρετε ότι υπάρχουν? Εδώ υποτίθεται ότι είναι 3.900 υπογραφές. 3.700 υπογραφές. Εγώ έχω βρει 3.700 υπογραφές ατόμων. 3.908. 3.908 άτομα εγγεγραμμένα. Έχουν υπογράψει 3.791 άτομα. 117 άτομα δεν έχουν υπογραφές σε διάφορες καταστάσεις και εξ αυτών έχω επισημάνει διατσευτής χειρός 1.259. Περίπου το 40%. Περίπου το 40%. Για ποιον εισαγγελέα μιλάμε? Για ποιον εισαγγελέα, για τι πράγμα? Ποιος θα αναλάβει, ποιος θα επιληφθεί του ζητήματος, δεν το ξέρουμε. Ανατέθηκε στην εισαγγελία από το δικό και θα οριστεί από το προϊστάμενο. Ένα ερώτημα. Ό,τι θέλετε. Είμαι ο Μόσης Παπαναγιώτου. Μάλιστα. Και δύσκολο δεύτερο ρεπορτάζ από τη Λετώρα. Μάλιστα. Όπως θα ξέρουν οι κύριοι συνάδελφοι εδώ, η Λετώρα είναι ο σταθμός που ξεσκέπασε το ΚΕΦΕ. Βρισκόμαστε επί 4 μήνες περίπου, περισσότερο, στην πρώτη γραμμή, με στοιχεία με αποκαλύψεις, κάνοντας δημοκρατική δουλειά και ζητώντας ταυτόχρονα τους ανθρώπους του ΚΕΦΕ και έχουν φιλοξενήσει στην αρχή ορισμένους από αυτούς να έρθουν και να συζητήσουν στο τραπέζι της δημοσιότητας. Πείτε μου εμένα τι θέλετε. Ναι, πείτε μου. Σας προσκαλούμε και τώρα, αν θέλετε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Στο σταθμό για να μιλήσετε με τον κύριο Μιχαλόπουλο, ο οποίος ηγείται του αντιερωτικού αγώνος. Μάλιστα. Και επειδή αυτή τη στιγμή δεν είναι να περιεκτολογήσουμε για το ΚΕΦΕ, δεν είναι τότε η στιγμή αυτή, κάνουμε μια δημοσιογραφική δουλειά και θέτω το πρώτο μου ερώτημα. Εμφανίστε στους κύριους συναδέλφους μια εικόνα σαν να είστε η Disney Ελλάδα. Τα καλά παιδιά, οι άνθρωποι οι οποίοι φροντίζουν για τα ναρκωτικά και πολύ καλά κάνετε να φροντίζετε γι' αυτό και για πολλά άλλα. Όμως, συγκεκριμένο το ερώτημα. Ναι. Μιλήσατε για τις 4.000 υπογραφές και δεν αμφιβάλλω ότι ο υλικός μπορεί να βρει και όπως είπατε και στην αρχή κάποιες βεβαιώσεις, ίσως όπως είπε ο κύριος κυρικός. Δεν είναι το θέμα αυτό. Θέτω το συγκεκριμένο υπεύθυνο ερώτημα. Πείτε μου. Ο εισαγγελέας, κύριος Αγγελής, μάλιστα, έκανε έρευνες και έχει ένα πόρισμα έκθεση, το οποίο είναι καταπέτης για σας, στηρίζετε δε, σε έγγραφα, μυστικά έγγραφα. Το αγνωρίζω πολύ καλά. Έγγραφα μυστικών υπηρεσιών, παρακολουθήσεις, εκβιασμοί.
Άνθρωποι οι οποίοι να σας πω κάτι. Θέλετε να μου πείτε. Ευχαρίστω. Δεν έχω καμία αντίληση. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Βεβαιότατα και εγώ θα σας απαντήσω πλήρως. Καταρχήν σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ. Να μιλήσω στο σταθμό μας, όπως κάνουμε εμείς. Να μιλήσετε για να ακουστεί άλλη άποψη, άλλωστε από εκεί παρέλασαν πάρα πολύ. Κάνουμε φοβερές αποκαλύψεις, άνθρωποι ζήτησαν συγγνώμη και αν θέλαμε να γίνει ένα μικρό υπόνομα από εμάς, από αυτούς που παρακολουθούν το σταθμό, θα μπορούσαμε 200.000 υπογραφές να σας φέρουν. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Πολύ ωραία. Να μου επιτρέψετε να σας απαντήσω. Μπράβο. Να σας απαντήσω λοιπόν για το εξής. Καταρχήν, όπως καταλαβαίνετε, αυτό που ρωτάτε είναι ξεφεύγει από το θέμα. Παρ' όλα αυτά, θα σας απαντήσω σαφέστατα σε αυτό που λέτε. Σε σχέση με το πόρισμα αυτό του κύριου Αγγελή, το οποίο το γνωρίζω προσωπικά, έχει ήδη υποβληθεί στην εισαγγελία, έχει φτάσει μέχρι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, ένα δικό μας υπόμνημα, το οποίο περιλαμβάνει την απάντηση και τα πραγματικά δεδομένα για ένα προς ένα τα στοιχεία που αναφέρει ο κύριος Αγγελής. Είναι πλήρη τα δεδομένα, υπάρχει ένα υπόμνημα εκπληκτικό που θα ήθελα να το λάβετε στα χέρια σας και θα σας το εξασφαλίσω εγώ προσωπικά. Για να μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε αυτό και το οποίο έχει καταδεθεί στην εισαγγελία προκειμένου να ληφθεί υπόψη. Επιτρέπετε για την κάμερα, διότι ναι. Είναι κάμερα από το ρεπορτάζ. Ναι. Δηλαδή θέλετε να μας πείτε ότι έχετε στοιχεία. Δηλαδή, όχι, έχετε στοιχεία, μην απαγορεύετε συνέντευξη που σημαίνει δημοσιότητα. Αυτή τη στιγμή γίνεται ένα πολύ σοβαρό, μια καταγγελία. Γιατί οι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν. Ακούσανε για χαρούμενα παιδιά και σας παρακαλώ. Να ρωτήσω. Θα απαντήσω. Αλλά σας παρακαλώ το εξής πράγμα. Για να μην χτυπούν και οι συναδέλφοι σας. Ένα ερώτημα, παρακαλώ ένα ερώτημα. Αφήστε έναν άλλο συνάδελφο να ρωτήσει και θα σας επιτρέψει καινούργια ερώτηση αργότερα. Επειδή τελειώνει η ταινία μας σε λίγο και θα πρέπει γι' αυτό. Παρακαλώ τους συναδέλφους, τους διευκολύνω άλλωστε με αυτά τα σχόλια. Δημοσιογραφία σημαίνει ότι σε εμάς. Ερωτώ λοιπόν, ο κύριος Αγγελής, ο εισαγγελέας, ψεύδεται και εσείς προσπαθείτε με τα στοιχεία που συγκεντρώνετε να τον διαψεύσετε. Το δείτε πάρα πολύ καλά μέσα στο επόμενο. Περιμένουμε. Να είστε καλά. Επόμενη ερώτηση. Δεν απαντήσατε, περιμένω μια απάντηση. Σας είπα, θα το δείτε μέσω του υπομνήματος. Όχι, εδώ οι συνάδελφοι νομίζω ότι θα ρωτήσει κι άλλο συνάδελφο που κάνει δημοσιογραφία να ρωτήσει. Εκτός αν η συνέντευξη είναι στη μέρη. Και δεν νομίζω ότι δεν πάει κανένα συνάδελφο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, ας μην μιλήσεις με τις φασαρίες. Παρακαλώ την επόμενη ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πείτε μου. Όταν για ορισμένα λάθη με δημοσιογράφους ή πολιτικούς, αλλά πώς είσαι ρεκτική για τη λούσα τεφακελούς. Όχι, αυτό ήταν εντελώς ψευδές. Οι μόνοι φάκελοι που υπήρχαν θα ήθελα να κλείσω αυτό το ζήτημα για να δώσουμε το λόγο στον κύριο Χαλκιά, γιατί μας έκανε την τιμή να έρθει εδώ. Να σας πω όμως το εξής πράγμα πάνω σε αυτό. Ότι τα μόνα στοιχεία τα οποία υπήρχαν ήταν από κόμματα εφημερίδων ή καταγραφές από τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων. Ποιο άτομο επισκέφθηκε, όπως καταλαβαίνετε, κάνουμε δημόσιες σχέσεις σαν σωματείο και θα ήταν κουτό να επαναληφθούν οι ίδιες επισκέψεις στα ίδια και στα ίδια άτομα ξανά και ξανά. Γι' αυτό το λόγο σαφέστατα λέγαμε ότι έχουμε επισκεφτεί την τάδε εφημερίδα ή τον τάδε άνθρωπο. Σαφέστατα υπήρχε αυτό. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή οργάνωση εκ μέρους του σωματείου και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Δεν υπάρχει τίποτα μεμπτό με αυτό. Σας ακούω. Δηλαδή, για να καταλάβουμε και εμείς. Πείτε μου. Αυτό που θέλετε να πείτε εσείς σήμερα είναι ότι το πόρισμα που έβγαλε ο Μάκης Αθηνών, ο κ. Σταθιάδης, είναι κατασκεύασμα. Το πόρισμα... Ναι, πείτε μου. Και επίσης, ο κ. Αγγελής, ο εισαγγελέας. Ναι. Έχει πλαστογραφήσει υπογραφές, αυτό λέτε. Σαφέστατα όχι. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο εφόσον δεν έχω αποδείξεις για οτιδήποτε τέτοιο. Δεν θα κατηγορούσα ποτέ κάποιον αν δεν είχα αποδείξεις. Αυτό που λέω είναι το εξής και θέλω να το κάνω ξεκάθαρο. Η όλη ιστορία με την Ομαρχία και ο όλος έλεγχος ξεκίνησε εξαιτίας αυτών των υπογραφών. Υποτίθεται ότι όλη η αφορμή, και λέω υποτίθεται γιατί δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που δεν τους γνωρίζω. Όμως υποτίθεται ότι όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε εξαιτίας της ύπαρξης αυτού του υπομνήματος. Όταν ήρθε η Νομαρχία σε εμάς, αυτό μας είπε. Μας είπε ότι υπήρχαν αυτές οι καταγγελίες και επομένως οφείλαμε να κάνουμε μια έρευνα. Από εκεί και μετά σας δίνω ένα πολύ καλό παράδειγμα του τι γίνεται σε σχέση με αυτές τις επιθέσεις ενάντια στο ΚΕΦΕ. Και αν πιστεύετε ότι αυτός είναι ένας τίμιος αγώνας και είναι μια τίμια επίθεση, ας εξετάσουμε τα μέσα που χρησιμοποιούν αυτοί οι άνθρωποι. Και αυτό είναι πασιφανές. Αυτό σας λέω. Διενεργήθηκε πλαστογραφία από μέρους κάποιων ατόμων που δεν τους έχουμε βρει και μάλλον είναι δέμα της δικαιοσύνης να τους ανακαλύψει και οι οποίοι δεν γνωρίζουμε τι σχέση έχουν με τα άτομα που αναφέρατε. Δεν ξέρουμε αν αυτά τα άτομα έχουν οποιαδήποτε σχέση μεταξύ τους. Πείτε μου. Ξεκάθαρα, γιατί ο Μάρκης έδωσε εντολή να γίνει έρευνα. Ακριβώς. Στηριζόμενος ακριβώς αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν είναι σαν να κατηγορείται αυτό το μάτι.
Το νομάρχη, Αθηνών δεν μπορώ να τον κατηγορήσω τον άνθρωπο για οτιδήποτε, για πλαστογραφία ή οτιδήποτε άλλο. Θεωρώ ότι παραπληροφορήθηκε μέσα από αυτό το υπόμνημα. Θεωρώ επίσης ότι ήταν καθήκον της νομαρχίας, και αυτό αισθάνομαι ως Ελληνίδα πολίτης, θεωρώ ότι ήταν καθήκον της νομαρχίας να ελέγξει αυτό το υπόμνημα, πριν να θεωρήσει ότι αυτό είναι η αφορμή για έναν έλεγχο. Θεωρώ ότι ήταν σωστό πράγμα να δει πρώτα, πριν να προσκομίσει σε δικαστήριο, γιατί μετά μιλάμε για απάτη επί δικαστηρίο. Πριν να προσκομίσει λοιπόν σε δικαστήριο ελληνικό ένα τέτοιο υπόμνημα σαν αποδεικτικό στοιχείο, όφιλε κατά την γνώμη μου να το ελέγξει. Μόνο από την Ομαρχία Αθηνών, 100 ή 2.000 που έχετε εσείς μαρτυρίες, καταγγελίες πολιτών, νομίζω ότι σωστά έπραξε η Ομαρχία και προχώρησε αυτή τη διαδικασία. Εγώ στη θέση της, και αυτό που πιστεύω ότι θα ήταν σωστό να γίνει σε σχέση με οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη, θα μπορούσατε εσείς να είσαστε στη θέση μας. Θα ήθελα κάποιος που προσκομίζει ένα χαρτί και που επικαλείται κάποια πράγματα να τα έχει ελέγξει πριν να το κάνει. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Ναι, ο κύριος Καλλιδέας. Ο κύριος Αγγελιάς, με ένα πόρισμα έκθεση προσεχόμενης στοιχεία, χιλιάδες έγγραφα, τα οποία μοιάζουν με έγγραφα μυστικών υπηρεσιών, παρακολουθήσεις. Να σας πω κάτι. Σέβομαι τη γνώμη σας, αλλά δώστε την ευκαιρία. Δώστε την ευκαιρία. Δεν την απάντηση, απαντήστε μου σε αυτό. Θέλετε κάτι δύο να σας δώσω απάντηση. Δεν μας ενδιαφέρουν οι υπογραφές. Εάν δεν σας ενδιαφέρει αυτό, τότε δεν έχετε νόημα. Ναι. Εσχρά μέσα, εμείς που κάνουμε τον αγώνα, έχουμε κάποιο ιδιωτελή. Δεν μίλησα για εσάς προσωπικά. Δεν μίλησα για εσάς προσωπικά. Μίλησα ειδικά για αυτούς που χρησιμοποιούν αυτό το θέμα. Σας παρακαλώ, περιμένετε τον κύριο Χαλκιά. Ακούστε κύριε, εγώ δέχτηκα σήμερα να έρθω στη συνέντευξη αυτή τύπου. Όχι διότι έχω καμία σχέση με το ΚΕΦΕ, ή ότι θέλω να αποβάλω αυτή τη σχέση που ενδεχομένως θα είχα, όχι διότι γνωρίζω τους σκοπούς και τους αποδέχομαι ή τους αποκρούω, αλλά διότι με κάλεσε σαν ειδικό να γνωμοδοτήσω σε ένα θέμα το οποίο, προσέξτε, υπήρξε ο μύτος της Αριάδνης για να ζητηθεί η οποιαδήποτε διάλυση του σωματείου. Εάν υπήρχαν, αγαπητέ κύριε Παναγιώτου, έντιμοι Έλληνες πολίτες οι οποίοι θα υπέγραφαν νόμιμα επί των καταστάσεων αυτών για τη διάλυση του σωματείου και θα αναλάμβαναν την ευθύνη των υπογραφών, γιατί ξέρετε η υπογραφή και κάτι άλλο δεν τίθεται πολύ εύκολα, τότε θα έλεγα μπράβο, τα 4.000 ή 3.900 δεν ξέρω πόσα άτομα ενεφανίστησαν ενώπιον κάποιον που μάζευε υπογραφές είτε στον δρόμο είτε στα σπίτια κτλ. Και θέλουν την διάλυση του σωματείου αυτού. Και μάλιστα, κύριε Νομάχε, έτσι, να προβείτε στις νόμιμες ενέργειες, διότι βάσει αυτών ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού δείχνει ότι βρίσκεται ενάντια προς τους σκοπούς και τις επιδιώξεις του σωματείου αυτού. Όμως, όταν εγώ διαπιστώνω... Ο ίδιος κάνει την έργο. Πήγατε στα σπίτια να τους λέτε αυτούς ή ενήλυξη οράδος. Μα το είδα εδώ, κύριε. Εκτός από την πρόοδο. Μα τι άλλο θέλω εγώ. Και τι άλλο θέλετε εσείς ο δημοσιογράφος. Τι άλλο θέλετε εσείς. Δεν σας σοκάρει αυτή τη στιγμή το γεγονός ότι 1.300 υπογραφές προσώπων μέσα εδώ, μην μιλάτε. Να μου απαντήσετε. Ότι 1.300 υπογραφές προσώπων εδώ είναι πλαστές, έχουν τεθεί δηλαδή για τις χειρόσαμες προσώπων. Δηλαδή, εάν τα 9.000 άτομα που άκουσα προηγουμένως από εσάς μπορούσα να τα κάνω 19, ανοίγοντας τον κατάλογο τον τηλεφωνικό και γράφοντας επιλεκτικά άτομα με τις διευθύνσεις και υπογράφοντας δίπλα, πήγαινα στον νομάρχη, 100.000 άτομα ο νομάρχης έπρεπε να πάει στο πρωτοδικείο να ζητήσει τη διάλυση του κάθε σωματείου. Και έτσι επλανήθηκε ο εισαγγελέας, ο έντιμος κύριος εισαγγελής. Δεν ξέρω. Ο οποίος έχει σωστή εγγράφη με τον δημοσιογράφο. Δεν ξέρω τι εγγράφη. Εγώ δεν μιλάω τον άλλον εγγράφο. Δεν τα ξέρω τα άλλα τα εγγράφη. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή επ' αυτών των εγγράφων που εξήτασα και σας λέω. Ούτε ξέρω ποιο είναι το ΚΕΦΕ. Ούτε αποδέχομαι, ούτε αποκρούω τους σκοπούς του και τις επιδιώξεις. Δεν το ξέρα καν το ΚΕΦΕ. Εγώ λέγησα αυτή τη στιγμή όπως θα ενεργούσα για ένα. Όπως θα ενεργούσα για οποιοδήποτε Έλληνα πολίτη ή για οποιοδήποτε άλλο σωματείο ή για ανώνυμη εταιρεία για το κράτος που ενήργησα προηγουμένως για κάποια άλλη υπόθεση. Στην αρχή. Λοιπόν, θα παρακαλέσω, τουλάχιστον εφόσον παρήσαμε σε αυτή την συνέντευξη, να ρωτήσετε σχετικά με το θέμα αυτό. Εάν θέλετε κάποια άλλη συνέντευξη για τα άλλα τα οποία έχετε με τον ΚΕΦΕ, πολύ ευχαρίστω να τα κάνετε με την κυρία Πρόεδρο. Εμπουσιώδες, δηλαδή θεωρείτε εμπουσιώδες, κύριε Παναγιώτου, ότι αυτές οι καταστάσεις που απετέλεσαν την βάση
για τον Ομάρχη Αθηνών να ζητήσει την διάλυση του σωματείου, περιέχει πλασιές υπογραφές από όλες τις φορές. Κοιτάξτε, εγώ απευθύνομαι στη δική σας οπτική παρατήρηση και σας ζητάω να μου πείτε εάν σε αυτή την κατάσταση που έχω και την αντίστοιχη κατάσταση οι υπογραφές αυτές δεν έχουν τεθεί παρενός πρόσωπο. Πάρτε το κύριε Παναγιώτη. Πάρτε το να το δείτε. Πάρτε το να το δείτε. Πάρτε το να το δείτε. Αποκλείεται το ενδεχόμενο να μην προδοκάτσει να βάλουν δικούς τους ανθρώπους μαθαίνοντας ότι μαζεύονται που μαθαίνονται. Υπάρχει και λίγη, κύριε Παναγιώτη, μπορείτε πάρα πολύ. Απαιτώ απάντηση στο πόλισμα. Μπορείτε να καθίσετε γιατί. Εάν απαντήσετε στο πόλισμα, αν διαψέλετε τον εισαγγελέα, πέστε τον μπροστά στην κάμερα. Σας παρακαλώ, έχετε την καλοσύνη να κάνετε μια ευγενή. Κυρία, γιατί περιμένει εδώ και ώρα. Πείτε μου γιατί. Ναι. Ηρεμήστε, θα πάτε να μιλήσετε. Ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα σε ρωτήσω γιατί τις υπογραφές δεν μπορώ να σας ρωτήσω τίποτα παραπάνω από αυτά. Είπατε για την κυρία αναφορά που κάνατε, πότε την κάνατε. Έγινε, κατατέθηκε χθες το πρωί. Α, πείτε μου. Πότε την κάνατε. Ένα δικαστήριο το οποίο σας κάνει τι έγινε με αυτό το θέμα. Mm-hmm. Και τρίτο, μιλήσατε για μια υποβολή στον Άριο Πάγο κάποιου κειμένου που απαντάτε στις κατηγορίες για αυτό σε δελτίο τύπου ή σε τα βασικά σας επιχειρήματα. Αν θα μπορούσαμε να. Mm-hmm. Αυτές είναι οι ερωτήσεις σας. Ναι. Ωραία. Να πω λοιπόν το εξής. Καταρχήν η μιλητήρια αναφορά κατατέθηκε χθες το πρωί στην εισαγγελία πρωτοδικών. Σε σχέση με το δεύτερο ερώτημά σας για την αίτηση που είχε γίνει από την Ομαρχία, δεν υπάρχει απόφαση ακόμα. Σε σχέση με την τρίτη ερώτηση που είναι σε σχέση με το επόμενο που έχουμε υποβάλει στον εισαγγελέα, αυτό υπευλήθη την προηγούμενη εβδομάδα, πριν από 7 ημέρες περίπου. Αυτό το υπόμνημα ουσιαστικά απαντά στο πόρισμα του κύριου Αγγελή και επειδή είναι αρκετά μεγάλο, δηλαδή το υπόμνημά μας είναι 60 σελίδων, θα ήταν ιδιαίτερα δύσκολο για μένα να σας εξηγήσω γραμμή προς γραμμή το τι, σε τι αναφέρεται. Όμως, οποιοδήποτε από τους παρευρισκόμενους επιθυμεί να το έχει στα χέρια του, θα φροντίσω προσωπικά να το παραδώσω. Έχουμε κάποια άλλη ερώτηση? Ορίστε. Αυτά τα στοιχεία του κύριου Αρκοδόμου, της κυρίας Χαρτιάς, θα τα εισφέρετε ως επίσημο κείμενο στην δίκη που γίνεται από την Μοναρχία εναντίον του? Τώρα έχει ήδη τελειώσει η ακροαματική διαδικασία και δεν έχουμε τη δυνατότητα. Πλην όμως έχω ενημερώσει προσωπικά την πρόεδρο του πρωτοδικείου, της έχω δηλαδή στείλει την γραφολογική μελέτη και τη μηνυτήρια αναφορά, ώστε να γνωρίζει ακριβώς πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. Ευχαριστώ. Πείτε μου. Στην Γαλλία έχει γίνει μια δίκη που καταδικάστηκαν ανώτατα στελέχη της Εντόζη ως, δεν θυμάμαι κατηγορία, αλλά είχε σχέση με την αυτοκτονία ενός νεαρού πρώην μέλους. Αυτή τη στιγμή πρέπει να είναι στη φυλακή, χωρίς να είναι σε εντολή, τουλάχιστον ένας πρώην πρόεδρος. Πώς σχολιάζετε την απόφαση? Ναι, να σας πω το εξής πράγμα, αν και δεν είναι τοπικό ζήτημα, όμως θα σας απαντήσω σίγουρα στην ερώτησή σας. Το πόρισμα που βγήκε, η απάντηση μάλλον, η δικαστική απόφαση που βγήκε στη Λιόν στις 22 Νοεμβρίου και για την οποία έχω στείλει δελτίο τύπου νομίζω στα περισσότερα μέσα, δυστυχώς είναι ένα αποτέλεσμα πολιτικής ενέργειας. Για όσους δεν γνωρίζουν πώς ακριβώς συνέβη αυτή η κατάσταση, για να τη σχολιάσω λιγάκι, πριν από 8 χρόνια ένα άτομο το οποίο είχε ήδη προβλήματα κατάθλιψης είχε απευθυνθεί στην Εκκλησία της Σαϊντολογίας στην Λιόν προκειμένου να βοηθηθεί. Αυτό το άτομο λοιπόν είχε παρακολουθήσει στην πραγματικότητα λίγες ώρες μαθημάτων. Παρ' όλα αυτά είχαμε πολύ διάθεση να τον βοηθήσουμε. Είχε προβλήματα αλκοολισμού και ήθελε πραγματικά να αλλάξει η ζωή του. Όταν λοιπόν ήρθε σε εμάς, προσπαθήσαμε να τον βοηθήσουμε παρέχοντάς του το καλύτερο δυνατό. Δηλαδή να μελετήσει, να γνωρίσει καλύτερα τον εαυτό του και να μπορέσει να βοηθηθεί μόνος του. Αυτό το άτομο λοιπόν δυστυχώς δεν άντεξε στην πίεση της κατάθλιψης από την οποία επέφερε επισήμως 2 χρόνια και κάποια στιγμή αυτοκτόνησε. Τόσο απλό όσο αυτό. Ήταν μια ζωή που χάθηκε και για μας ήταν εξαιρετικά σημαντικό γιατί ήταν ένα άτομο που θέλαμε να βοηθήσουμε. Πλην όμως ήταν δική του η απόφαση. Τότε λοιπόν πριν από 8 χρόνια, το 1988, το άτομο αυτοκτόνησε, η σύζυγός του δήλωσε την αυτοκτονία, είπε μάλιστα ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έκπληκτη για το γεγονός γιατί το άτομο είχε ήδη ψυχολογικά προβλήματα πολύ έντονης μορφής. Επομένως έγινε η αυτοκτονία, τη δήλωσε και δεν έγινε τίποτα παραπέρα. Πλην όμως το θέμα ξανακινήθηκε. Και ξανακινήθηκε όταν στο Γαλλικό Κοινοβούλιο δημιουργήθηκε ένα θέμα για τις λεγόμενες αιρέσεις
όπου στις οποίες περιλαμβάνει το Γαλλικό Κοινοβούλιο και τους βαπτιστές, για παράδειγμα, που είναι το θρήσκευμα του Bill Clinton, του Πρόεδρου της Αμερικής, ή τους μάρτυρες του Ιεχωβά ή διάφορες άλλες θρησκευτικές κινήσεις. Εκεί λοιπόν στο ζήτημα του Γαλλικού Κοινοβουλίου τέθηκε το ζήτημα τι κάνουμε για όλους αυτούς. Και υπήρχε τέτοια πολιτική πίεση που αναγκάστηκε ο ίδιος ο Υπουργός Δικαιοσύνης, σαν εξηλαστήριο θύμα, να πετάξει το φάκελο της Σαϊεντολογίας στο τραπέζι και να πει πάρτε την υπόθεση των Σαϊεντολόγων. Χρειαζόταν λοιπόν κάποιος να ανοίξει τα σχήρας του. Και αυτό το έκαναν οι Γάλλοι και έκαναν μια γαλλική δίκη παροδία, που πραγματικά δεν είναι ιδιαίτερα ευτυχές να γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάτι τέτοιο σε μια χώρα που η αλήθεια είναι ότι δεν φημίζεται για την θρησκευτική της ανεκτικότητα. Και αυτό που συνέβη είναι ότι γεγονός κάποια άτομα, 6 άτομα συγκεκριμένα αθώθηκαν από αυτή την πρωτόδικη απόφαση, 14 σαϊεντολόγοι καταδικάστηκαν και ξέρετε γιατί καταδικάστηκαν. Καταδικάστηκαν γιατί πιστεύουν στην σαϊεντολογία, γιατί εξασκούσαν τα θρησκευτικά τους πιστεύω και γιατί... Πολύ ωραία. Τελευταία ερώτηση λοιπόν για να δώσω συναδέλφου στο υλικό. Πάντα μιλάω δυνατά εγώ στην κυρία η οποία έχει πρόβλημα δίπλα που ασκούσε για να ακούω μέσα στο μικρόφωνο. Ναι, πείτε μου. Πολύ μακριά. Πείτε μου. Ρωτάω λοιπόν, μας εξηγήσετε πώς αυτοκτόνησε ο άτυπος αυτός νεαρός και λυπούμε. Μήπως έχετε δει τις δεκάδες μανάδες και γονείς που έχουν παρελάσει από τον τώρα μιλώντας πώς τα παιδιά τους έπεσαν στα δίκτυα τους οργανώσεις ώστε ή πέθαναν και... Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Παπαναγιώτου, να ρωτήσω κάτι. Αν ήρθατε εδώ για να... Το σέβομαι ότι εκπροσωπείτε το κανάλι σας. Βεβαιότατα θα σας απαντήσω πλήρως. Δεν πρόκειται να σας αφήσω ένα απάντητο. Μην ανησυχείτε. Να σας πω το εξής πράγμα. Σε σχέση με το ερώτημά σας, για να μην σχολιάσω τίποτα παραπέρα από αυτό, στην πραγματικότητα οι γονείς οι οποίοι εμφανίστηκαν είναι τρεις συγκεκριμένες οικογένειες. Είναι η κυρία Γρηγοράκη, η κυρία Αποστολοπούλου. Το έχουμε πει και τα έχουμε ξαναπεί, να τα ξαναπούμε λοιπόν άλλη μια φορά. Ωραία, είναι λοιπόν η οικογένεια Αποστολοπούλου, η οικογένεια Γρηγοράκη και η οικογένεια Σαμιωτάκη που πλέον δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Κάποια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, ένας Θεός ξέρει ποιος κίνησε τα νήματα σε αυτήν την ιστορία και δεν θέλω να αναφέρομαι σε άτομα που δεν είναι πλέον εν ζωή. Ποιος ξέρει λοιπόν ποιος κίνησε τα νήματα και αυτά τα άτομα άρχισαν να έχουν παράπονα. Θα σας δώσω το εξής στοιχείο. Ότι από το σωματείο μας τα 13 χρόνια έχουν περάσει 10.000 άτομα. Αυτά τα 10.000 άτομα δεν φύτρωσαν σαν τα γκούρια, είχαν γονείς και είχαν οικογένειες. Και οι οικογένειές τους είναι πάρα πολύ ευχαριστημένες με το γεγονός ότι είναι σαϊεντολόγοι. Και επιπλέον να σας δώσω το εξής στοιχείο. Η κυρία Αποστολοπούλου, η οποία κραυγάζει στην τηλεόραση, η κόρη της, η Ντόρα Αποστολοπούλου, 33 ετών, εργάζεται στη Σαντορίνη σε ταξιδιωτικό πρακτορείο εδώ και 1,5 χρόνο. Είναι απορίας άξιων το γεγονός ότι η Ντόρα έχει πάψει να έχει οποιαδήποτε σχέση με το ΚΕΠΕ εδώ και 1,5 χρόνο. Εργάζεται. Οι γονείς έχουν επισκεφτεί το χώρο εργασίας της. Ξέρουν πολύ καλά ότι ζει σε ένα άλλο μέρος εκτός Αθηνών που δεν έχει καμία σχέση με το ΚΕΦΕ και παρόλα αυτά, και θα έλεγα με πολύ θεατρικό τρόπο, φροντίζει να συνεχίσει το ίδιο ακριβώς τροπάρι με το πόσο έχασα το παιδί μου. Ρωτήστε την πού είναι το παιδί της αυτή τη στιγμή και τι σχέση έχει μαζί της. Σας ευχαριστώ πολύ όλους. Θα πάρετε υλικό βγαίνοντας έξω. Αγαπητοί τηλεθεατές, αυτή ήταν η μαγνητοσκόπηση που κάναμε στην Ένωση Ξένων Ανταποκριτών και διαπιστώσατε, ή μάλλον σας το λέμε, ότι μεταδώσαμε την βιντεοτενία όπως ακριβώς γράφτηκε, γι' αυτό υπήρχε η μικρή διακοπή για την οποία μας συγχωρείτε. Κάνουμε έντιμη και καθαρή δημοσιογραφία και σας δώσαμε την ευκαιρία να δείτε και την άλλη πλευρά της όχθης, ενώ εμείς νομίζουμε ότι σας προβληματίσαμε με τα ερωτήματά μας, όπως ίσως και τους συναδέλφους. Φίλοι και φίλες, ακούσατε την κυρία Α, διαπιστώσατε ότι αυτό το Α της ανήκει πλέον, θα τη λέμε από εδώ και πέρα κυρία Α, και ακούσατε βεβαίως, κλείνοντας σχεδόν τη συνέντευξη, όταν τη ρώτησαν για την δίκη της και την καταδίκη της αντιολογίας στο Παρίσι, όπου είπε η κυρία αυτή, και είναι ντροπή να το λέει μια γυναίκα, μια Ελληνίδα, είναι ντροπή, είναι κατάπτυστη η κυρία αυτή για την αυτοκτονία του ανθρώπου, ακριβώς όπως το έχει γράψει η κάμερα, τόσο απλό όσο αυτό για την αυτοκτονία. Αυτοκτόνησε, λέει, τόσο απλό όσο αυτό. Λες και μιλούσε με ευκολία αλλαγής μιας σερβιέτας. Λυπάμαι διότι ακούστηκαν από όλους τους εκεί λέξεις και όροι, είπε η κυρία Α, ότι είμαι μια δημοκρατική πολίτης. Ακούστηκε ο κύριος Χαλκιάς να μιλάει για τα
δικαιώματα βέβαια και πως η νομαρχία θα έφτανε σε αυτό το πόρισμα ή όχι. Οι κύριοι θα πρέπει να ξέρουν ένα πράγμα, αφού είχαν άποψη βέβαια, η κειμένη πρόεδρος είχε άποψη, γιατί είναι πρόεδρος αυτής της κάστας της Οδού Πατησίων, και ο κύριος, Χαλκιάς, ο οποίος εξέφρασε και αυτός άποψη σχεδόν και εκνευρίστηκε, υπερασπίζοντας και βγαίνοντας, κατά τη γνώμη μου, τη φτωχή. Και αν θέλει να έρθει εδώ ο κύριος Χαλκιάς να μιλήσει και μαζί μου, είναι και φίλος μου ως γραφολόγος, υπερασπίστηκε κατά κάποιον τρόπο την διαδικασία, η μη ή όχι, αν είναι όλα καλά, ανικά και η πολιτεία και το όλα αυτά. Θα έπρεπε να ξέρουν ότι εάν βρίσκουν αυτή δημοκρατικό, ειδικά η κυρία αυτή, αν βρίσκει η κυρία δημοκρατική, που είπε είμαι δημοκρατικά πολίτης, εάν βρίσκει πολύ καλό να παρακολουθούν πολίτες, να συντάσσουν αναφορές, να παρακολουθούν εισαγγελείς, να εισπράττουν, να εκβιάζουν, να, και αφήνοντας, επαναλαμβάνω για μια ακόμη φορά, το χιλιοπαιγμένο παιγνίδι και το χιλιοπαιγμένο τραγουδάκι, ότι όσα βρήκε ο εισαγγελέας Ιωάννης Εισαγγελής ήταν απλώς από κόμματα των δημοσίων σχέσεων. Όχι. Όχι και τόσο, κυρά μου, καλή μου κυρία, όχι και τόση αφέλεια. Δεν κάνει. Είναι ντροπή. Βρεθήκανε πράγματα τα οποία σπάσανε με κώδικες από την ελληνική αστυνομία, διαβαστήκανε και βρεθήκανε ονόματα, βρεθήκανε καταστάσεις, και γι' αυτό και χτες, προς τιμήν του βεβαίως, ο κύριος Ραφαηλίδης σας τάριξε από τον Sky, σας τα είπε χήμα στο κέφε, και πρέπει να είστε και από εκείνη την πλευρά ανήσυχοι, διότι δεν ξέρετε τι θα ακολουθήσει. Η μοίρα σας είναι μία: να φύγετε από την Ελλάδα. Ο τόπος δεν σας σηκώνει. Ούτε ο ελληνισμός, ούτε οι παραδόσεις, ούτε η ιστορία μας. Θα φύγετε από την Ελλάδα. Αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας. Και θα πρέπει να ξέρετε, είτε είναι χιλιάδες οι υπογραφές, είτε είναι μία υπογραφή, στην Ελλάδα δεν έχετε μοίρα. Αυτό να το βάλετε καλά στο μυαλό σας, εκεφίτες. Δεν μπορείτε να σταθείτε στο δρόμο της Ελλάδος. Θα φύγετε από τον τόπο τούτο. Η Ελλάς των ιδεών, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ανεξθρησκείας, των πάντων, δεν δέχεται ένα πράγμα: το ψέμα. Και είσαστε ψεύτες, και είσαστε ακόμη και αρνητές αυτόν τον οποίον πιστεύατε, διότι είχε έρθει εδώ και το ανθρωπάκι. Το ανθρωπάκι που κάνει το δικηγόρο, που είναι δικηγόρος ο Γρατσίας, και έτρεμε, εδώ είναι οι κασέτες, και έτρεμε και έλεγε δεν είμαστε θρησκεία. Και σήμερα αλλάξατε σερβιέτα και παρουσιάζεστε ως θρησκεία των θρησκειών. Είστε για λύπηση και για φτύσιμο. Φίλοι και φίλες, καλή σας νύχτα. Το αντιαιρετικό κίνημα σας προσκαλεί τη Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 1996, στο ξενοδοχείο Caravel, στις 8 το βράδυ, όπου θα πραγματοποιηθεί απολογισμός της όλης πορείας του κινήματος, οικονομικός απολογισμός και παράδοση καθηκόντων και εσόδων στην προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή. Σύσταση Διοικητικού Συμβουλίου. Προγραμματισμός για την πορεία του κινήματος το 1997. Παρουσίαση του βιβλίου του Γρηγόρη Μιχαλόπουλου για το ΚΕΦΕ, του οποίου τα έσοδα θα διατεθούν στον αντιαιρετικό αγώνα. Υπογραφή του καταστατικού από όλους τους επιθυμούντες παρευρισκόμενους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα τιμηθεί η Αγία Μνήμη του πατέρα Αντωνίου Ολεβιζόπουλου. Είσοδος ελεύθερη. Δευτέρα, 16 Δεκεμβρίου 1996, ξενοδοχείο Caravel, στις 8 το βράδυ.